Υπάρχει μία σπανιώτης. Δεν θα εκλείψουνε, αλλά θα είναι πολύ σπάνιοι. Όπως λέει ο Άγιος Κοσμάς στην προφητεία του, θα κάνεις χιλιόμετρα, λέει, για να βρεις ιερέα. Και προφανώς εννοεί σωστό ιερέα. Γιατί θα υπάρχουνε εκοσμικευμένοι ιερείς, οι οποίοι όμως δεν θα λένε τα σωστά. Οπότε πάλι θα έχουμε αναφορά στους Αγίους που μας έχουν αφήσει παρακαταθήκες, έτσι, τα κείμενά τους. Έχουμε την Αγία Γραφή, έχουμε τους Άγιους Πατέρες, έχουμε τις Οικουμενικές Συνόδους, έχουμε τους κανόνες των τοπικών συνόδων, των Οικουμενικών Συνόδων, το Πιδάλιο, έχουμε την Υμνολογία της Εκκλησίας μας, έχουμε τα Συναξάρια των Αγίων, έχουμε πάρα πολλά εφόδια. Επομένως, αυτά όλα δεν θα τα βάλουμε στην άκρη, θα τα αξιοποιήσουμε. Και θα πάρουμε την απάντηση και μέσα από τους ζώντες ακόμα σπάνιους, αληθινά μέλη της Εκκλησίας, φορείς του Αγίου Πνεύματος. Και σήμερα υπάρχουν κάποιοι θεοφόροι άνθρωποι, πάντα θα υπάρχουν στην Εκκλησία, ελάχιστοι, ολίγιστοι, αλλά θα υπάρχουν, ο Θεός δεν θα αφήσει. Γιατί μέχρι τέλους, λέει ο Κύριος, θα υπάρχει η Εκκλησία. Που σημαίνει θα υπάρχουν ζώντες Άγιοι, οι οποίοι θα μας φωτίζουν. Και θα βρει τον τρόπο ο Θεός να μας γνωρίσει το θέλημά Του. Αρκεί να θέλουμε. Και αν δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που είπα ότι θα υπάρχει, θα στείλει άγγελο να σε πληροφορήσει. Άγγελοι θα υπάρχουν πάντα. Λοιπόν, και ο ίδιος ο Κύριος ακόμα. Δεν θα μας αφήσει απληροφόρητος, εφόσον θα θέλουμε να μάθουμε το σωστό. Οπότε μην ανησυχούμε. Θα πρέπει να φροντίζουμε μόνο να έχουμε ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά της ψυχής μας για να δεχόμαστε την αλήθεια, τα μηνύματα του Θεού. Γιατί λέει ο Κύριος κάπου, τι λέει, ότι ο έχων ότα ακούει, ακουέτο. Όποιος έχει αυτιά, λέει, για να ακούει, ας ακούει. Μα όλοι δεν έχουμε αυτιά και ακούμε. Εντάξει, εκτός αν κάποιος είναι ασθενής, ας πούμε, υπάρχει αυτή η περίπτωση. Αλλά δεν εννοεί αυτό ο Κύριος, να είσαι βαρύκος, ας πούμε. Εννοεί να έχεις διάθεση υπακοής. Αν έχεις τέτοια διάθεση, θα ακούσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα σου μιλήσει ο Θεός και θα ακούσεις το θέλημα του Θεού. Αν δεν έχεις όμως αυτιά πνευματικά ανοιχτά και να σου μιλήσει ο Θεός, δεν θα ακούσεις. Εκείνο είναι το πρόβλημα, επομένως. Δεν είναι στο Θεό, αλλά σε εμάς. Εμείς έχουμε διάθεση να ακούσουμε. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού σε κάθε περίπτωση. Το οποίο όταν το εφαρμόσεις, ενδεχομένως θα έχεις κόστος. Μπορεί να σου κοστίσει και την ίδια σου τη ζωή. Όχι 100 ευρώ, ας πούμε, πρόστιμο, ή μια περιθωριοποίηση στην οικογένειά σου, θα σε κάνουν πέρα και θα σε απομονώσουν ως μίασμα. Αυτό είναι λίγο. Μπορεί αύριο να σου ζητήσουν και το κεφάλι σου, έτσι, την πλήρη απομάκρυνσή σου, να μην μπορείς να ζήσεις μέσα στις πόλεις, αν θες να είσαι χριστιανός. Μην σας φαίνεται απίθανο αυτό. Τι θα επιλέξεις τότε? Από εκεί θα φανεί αν είχες αυτιά να ακούσεις ή δεν είχες. Αν ήθελες το θέλημα του Θεού ή το δικό σου θέλημα. Οπότε, εμείς θα ακούμε τη φωνή των Αγίων και των συγχρόνων Αγίων, οι οποίοι είναι και η Εκκλησία. Έτσι, νομίζω, αντί να λέμε η επίσημη Εκκλησία, να λέμε η διοικούσα Εκκλησία. Έτσι, όχι επίσημη. Η επίσημη Εκκλησία, η Διεθνή Εκκλησία είναι οι Άγιοι. Και οι σύγχρονοι Άγιοι, οι οποίοι κάνουν το θέλημα του Θεού. Και διδάσκουν και το λαό το θέλημα του Θεού. Και αυτούς θα ακολουθούμε σε κάθε περίπτωση. Και σε κάθε τι το οποίο προκύπτει ως πρόβλημα και δεν έχουμε απάντηση από προηγούμενους Αγίους.